Κυρίες και κύριοι αγαπητοί μου συμπολίτες, καλημέρα σας. Επέλεξα σήμερα έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και είμαι εδώ μαζί με τον Σωτήρη, τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, για να καταδείξω με αυτόν τον τρόπο ότι οδηγός στις όποιες αποφάσεις μας είναι πάντα τα επιστημονικά δεδομένα. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη στεναχώρια γιατί αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, φόβος για τις οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων που θα εξαγγείλουμε σήμερα. Και θα προσπαθήσω και εγώ και ο κύριος καθηγητής να δώσουμε όσο πιο πιστικές απαντήσεις μπορούμε στα ερωτήματα τα οποία θα μας τεθούν στη συνέχεια και τα οποία ελπίζω να αντικατοπτρίζουν και τα ερωτήματα τα οποία έχετε εσείς. Θα το ξαναπώ στην αρχή της εισαγωγικής μου τοποθέτησης. Θέλουμε τους πολίτες σύμμαχους σε αυτήν τη νέα μεγάλη προσπάθεια την οποία καλούμαστε να κάνουμε. Είμαστε μία ομάδα και αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης το οποίο έχουμε επιδείξει επανελειμμένα στην αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας αλλά και από τότε μέχρι και σήμερα πρέπει να εξακολουθούμε να το δείχνουμε. Θα δώσουμε έμφαση σήμερα στα επιστημονικά δεδομένα διότι αυτά πρέπει και εγώ να λάβω υπόψη μου όταν μας τα εισηγούνται οι ειδικοί και αυτά ξέρετε τα δεδομένα δεν πρέπει να είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Πολιτικές αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά και αναλαμβάνω την ευθύνη των αποφάσεων αυτών, αλλά τα επιστημονικά δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις είναι αδιαπραγμάτευτα. Και γι' αυτά θα σας μιλήσει στη συνέχεια ο Σωτήρης. Όπως ξέρετε, έχουμε πάρει την απόφαση από το πρωί του Σαββάτου στις 6 ώρα να ξαναμπούμε σε ένα οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων για ολόκληρη τη χώρα, το οποίο θα κρατήσει για 3 εβδομάδες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Κάτι το οποίο θα μοιάζει, αλλά δεν θα είναι τελείως ίδιο με αυτό το οποίο είχε συμβεί το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Επανεργοποιούνται τα πενταψήφια SMS για να βγαίνει κάποιος από το σπίτι. Ανοιχτά παραμένουν βέβαια σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, δομές υγείας, η διανομή του έτοιμου φαγητού. Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι ότι τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά αλλά και τα σχολεία, το τονίζω ειδική εισαγωγή σε όλες τις βαθμίδες και του γυμνασίου και του λυκείου θα παραμείνουν ανοιχτά. Κλειστά θα είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια τα οποία θα λειτουργήσουν με καθεστώς τηλεεργασίας. Βεβαίως η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι ότι τώρα πια η χρήση μάσκας και για αυτούς οι οποίοι μετακινούνται είναι προφανώς καθολική και υποχρεωτική σε όλες τις μετακινήσεις. Το εύλογο ερώτημα στο οποίο θέλουμε να απαντήσουμε είναι γιατί τώρα. Γιατί παίρνουμε αυτά τα έκτακτα μέτρα τώρα ενώ πριν από μία εβδομάδα περίπου είχαμε αποφασίσει ένα πλαίσιο πιο ήπιων μέτρων τα οποία μέχρι και τότε απέφευγαν αυτό το καθολικό οριζόντιο lockdown. Η απάντηση είναι πολύ σαφής και ο Σωτήρης θα εξηγήσει στη συνέχεια με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια αυτό το οποίο εννοούμε. Τις τελευταίες 5 μέρες είδαμε μία εκθετική αύξηση των κρουσμάτων. Το είδαμε σε επίπεδο συνολικού αριθμού κρουσμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι είχαμε σχεδόν 10.000 κρούσματα μέσα σε 5 μέρες όταν από την αρχή της πανδημίας είμαστε σε κάτι λιγότερο από 50.000 κρούσματα. Είδαμε σημαντική αύξηση στις νοσηλίες, σημαντική αύξηση στους διασωληνωμένους, σημαντική αύξηση στην κατάληψη, στο πόσες μεθ αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε. Μία άσχημη αναλογία εισαγωγών και εξιτηρίων στα νοσοκομεία μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αν συνεχίζαμε με αυτό το ρυθμό, θα έπρεπε να υποδεχθούμε στα νοσοκομεία μας μέσα στις επόμενες 10 μέρες παραπάνω από 1.000 συμπολίτες μας.
και από τους οποίους θα έπρεπε με βάση τα στατιστικά οι 150 τουλάχιστον να οδηγηθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό το κύμα λοιπόν πρέπει να ανακόψουμε. Δεικτικά αναφέρω ότι 50 μονάδες εντατικής θεραπείας, τις οποίες προσθέτουμε στο νοσοκομείο Σωτηρία, με αυτή την ταχύτητα 50 μονάδες εντατικής θεραπείας μπορούν να γεμίσουν σε 3 ή σε 4 μέρες. Επιλέγω λοιπόν για ακόμα μια φορά να πάρω δραστικά μέτρα νωρίτερα παρά αργότερα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αναγκαστεί να πάρουν τέτοια μέτρα. Τα πήραν όμως όταν η επιδημία είχε ήδη ξεφύγει. Εγώ δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη να θέσω σε κίνδυνο τις ζωές συμπολιτών μας. Αυτή είναι η πρώτη ευθύνη την οποία έχω αναλάβει. Και γι' αυτό και ακολουθώντας τις συστάσεις της Επιτροπής, κρίνω ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να πάρθουν τώρα, να πάρθουν για 3 εβδομάδες και είμαι σίγουρος ότι εφόσον εφαρμοστούν, θα μπορέσουμε να πνίξουμε και αυτό το δεύτερο κύμα για να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας έναν σχετικά πιο κανονικό Δεκέμβριο και κάτι το οποίο θα μοιάζει με γιορτές άλλων ετών, προφανώς πάλι με αυξημένους περιορισμούς, αλλά η ανάγκη να λειτουργήσει η αγορά τον Δεκέμβριο είναι ένας από τους λόγους που επιλέγουμε να πάρουμε τα μέτρα αυτά τώρα. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική ανασυχία και θέλω να σας θυμίσω ότι πολλές φορές έχω πει στο παρελθόν ότι ήταν χρέος μας να κρατήσουμε εφεδρείες, διότι δεν γνωρίζαμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και αυτό έχουμε πράξει. Και σήμερα η χώρα έχει παραπάνω από 37 δισεκατομμύρια σε διαθέσιμα και γι' αυτό και έχουμε την δυνατότητα και πάλι να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας. Θα το ξαναπώ, κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω και γι' αυτό και η πρώτη μέρινά μας είναι στους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι. Αυτοί οι οποίοι θα χτυπηθούν περισσότερο από τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνουμε. Σε λίγες ώρες θα υπάρχει ειδική συνέντευξη τύπου του Οικονομικού Επιτελείου που θα εξειδικεύσει περισσότερο τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το Σάββατο. Θα ήθελα μόνο να σταθώ σε 3 πρόσθετα μέτρα τα οποία έχω συμφωνήσει με το Οικονομικό Επιτελείο και τα οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής για τον Νοέμβριο θα λάβουν ενίσχυση για τον Νοέμβριο, θα την πάρουν στις αρχές Δεκεμβρίου, 800 ευρώ αντί 534 που ήταν η αρχική αποζημίωση. Και αυτό το τονίζω πέραν του δώρου Χριστουγέννων, το οποίο έχει ήδη εξαγγελθεί, είναι η ελάχιστη βοήθεια ως ένα έκτακτο επίδομα το οποίο μπορούμε να δώσουμε στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, οι οποίοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό ποσό. Το δεύτερο μέτρο, το οποίο έχω εγκρίνει σε συνεννόηση με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι επεκτείνονται κατά 2 μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία έληγαν από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Και το τρίτο μέτρο είναι ότι θα χορηγηθεί αμέσως μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ σε όλους τους μη επιδοτούμενους, το τονίζω, μη επιδοτούμενους μακροχρόνιο ανέργους. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 130.000. Θα υπάρχουν και πρόσθετα μέτρα, τα οποία θα εξαγγείλει το Οικονομικό Επιτελείο και διευκολύνσεις στο ζήτημα των ενοικίων, το οποίο ξέρω ότι καίει πολλούς από εσάς, κυρίως μικρούς επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοικιάζεται επαγγελματικούς χώρους. Τα μέτρα θα εξηγηθούν περισσότερο στην συνέντευξη τύπου την οποία θα δώσει ο Υπουργός Οικονομικών. Θα κλείσω πριν δώσω τον λόγο στον Σωτήρη επαναλαμβάνοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη να πάρουμε τα μέτρα τώρα. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, μα γιατί δεν περιμένετε 10-15 μέρες, να δείτε αν τα μέτρα τα οποία πήρατε πριν από 5 μέρες θα είχαν αποτέλεσμα. Η απάντηση είναι σαφής. Η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων αυτό το πενταήμερο με υποχρεώνει
να πάρω τα μέτρα τώρα. Διότι, ναι, θα υπήρχε μια περίπτωση τα μέτρα να δούλευαν. Αλλά αν δεν δουλέψουν, τότε σε 15 μέρες η πίεση η οποία θα ασκείται στο σύστημα υγείας θα ήταν ανυπόφορη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, θα το ξαναπώ, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να το επιτρέψω. Πιστεύω ότι σε αυτή την συγκυρία δεν υπάρχουν περιθώριο για μικροπολιτικά πυροτεχνήματα. Είναι ένα θέμα το οποίο απειλεί όχι απλά όλους τους Έλληνες, απασχολεί όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να τονίσω ότι και παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα και σήμερα τα έχει καταφέρει καλύτερα από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά θα παρακαλούσα, το έχω πει πολλές φορές, την ξανακάνω αυτή την έκκληση, η αμφισβήτηση να είναι αμφισβήτηση στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Όχι στα επιστημονικά δεδομένα, όχι στα επιδημιολογικά δεδομένα. Προφανώς οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι πολιτικές αποφάσεις. Δεν αφορούν τους ειδικούς μας, δεν αφορούν τους γιατρούς μας. Εμείς αναλαμβάνουμε στο ακέραιο την ευθύνη των αποφάσεών μας και λογοδοτούμε για αυτές. Κλείνω λέγοντας ότι έχουμε όλα τα εφόδια για να αμυνθούμε σε αυτήν τη νέα, πιο έντονη επίθεση της πανδημίας. Και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Χρειάζεται να τη δώσουμε. Ελπίζαμε ότι δεν θα χρειαζόταν, αλλά χρειάζεται να δώσουμε και αυτή τη μάχη. Πιστεύω ότι μέσα στο 2021, ελπίζω νωρίτερα παρά αργότερα, τα νέα στο επίπεδο των εμβολίων θα είναι τόσο ενθαρρυντικά που θα τελειώσουμε οριστικά με αυτήν την μεγάλη περιπέτεια. Σταματώ εδώ. Δίνω το λόγο στον Σωτήρη, ο οποίος θα κάνει και μία παρουσίαση. Θέλω να ξέρετε ότι τα στοιχεία τα οποία θα σας δείξει ο Σωτήρης είναι περίπου η ενημέρωση την οποία παίρνω τρεις φορές την εβδομάδα και την οποία μοιραζόμαστε με όλους τους συμπολίτες για να έχετε μια πλήρη εικόνα των επιστημονικών δεδομένων. Σωτήρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εκ μέρους Επιτροπής Εμπεριογνωμόνων, η οποία συνεδριάζει ανελιπώς όλο αυτό το διάστημα, θα σας δείξω μερικά επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, τις τελευταίες εβδομάδες κυρίως. Η πρώτη διαφάνεια, ξέρω αν φαίνεται, δείχνει την επιδημική καμπύλη που αφορά το σύνολο των κρουσμάτων στην επικράτεια, με ένα μέσο όρο 7 ημερών, ο οποίος πλέον έχει ξεπεράσει τα 1.600 κρούσματα ανά ημέρα. Μια εκθετική αύξηση της καμπύλης, ο ιός κινείται με πολύ υψηλές ταχύτητες, μια πολύ σημαντική μεταδοτικότητα, την οποία τη βλέπετε χαρακτηριστικά από το τέλος Οκτωβρίου και μετά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ εκθετικά η μεταδοτικότητα του ιού και η ανακάλυψη νέων κρουσμάτων στην πατρίδα μας. Όσον αφορά την επιδημιολογία σε σχέση με την ηλικία διάγνωσης, κάθε μπλε κολόνα που βλέπετε αφορά και διαφορετική κατηγορία ηλικιών, όπου η τελευταία κολόνα προς τα δεξιά είναι οι άνθρωποι που είναι ηλικίας 75 και ανώτερο. Δίπλα από αυτή είναι η κολόνα που αφορά τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους που υπέχουν ηλικία άνω των 65 και ούτω καθεξής, 55 με 64, 45 με 54. Και βλέπετε εδώ κάτι χαρακτηριστικό. Στην ηλικία άνω των 65, που κατά κάποιο τρόπο κλιμακώνεται, αυξάνεται ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο στον πληθυσμό, που αυξάνεται η πιθανότητα κάποιος δικός μας άνθρωπος να έχει υποκείμενα νοσήματα, να έχει συνοσηρότητες, όπως τις λέμε οι γιατροί. Έχουμε αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες 7 μέρες, περισσότερα από 1.000 άτομα. Και αυτό από μόνο του είναι καθοριστικό, γιατί όπως θα δείτε στον επόμενο χάρτη, παρά το γεγονός ότι φαίνεται πολύ επιστημονικός, δεν είναι. Με βάση τα ελληνικά δεδομένα, υπολογίζουμε πλέον με μαθηματικές εκτιμήσεις την πιθανότητα, ανάλογα με την ηλικία του ανθρώπου που πάσχει από κορονοϊό, να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ή να ακόμα και να μπει στη ΜΕΘ. Και βλέπετε πόσο σημαντική είναι αυτή η πιθανότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για ένα άνδρα ηλικίας άνω των 75 και ανάλογα με την ηλικία και το φύλο μπορούμε να πούμε ποια είναι η πιθανότητα κανείς να μπει στο νοσοκομείο ή στη ΜΕΘ. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Είναι πρωτοποριακά δεδομένα με μαθηματικές εκτιμήσεις που χρησιμοποιούν αντίστοιχα νούμερα και άλλες χώρες του κόσμου στην αντιμετώπιση της επιδημίας. Στην επόμενη διαφάνεια που βλέπετε εδώ, είναι ο αριθμός των τεστ. Βλέπετε ότι
και αφορά την περίοδο από 10 Σεπτεμβρίου και μετά. Δεν είναι από την αρχή της επιδημίας. Έχουμε περίπου 20-πλασιάσει τον αριθμό των τεστ τα οποία γίνονται στην πατρίδα. Ένα μέσο όρο πάνω από 19.000 τεστ, και αυτό είναι μόνο οι μοριακές τεχνικές PCR. Υπάρχουν και οι μέθοδοι του ταχύ τεστ, τα αντιγόνα, τα οποία είναι και αυτά περίπου 3.000 την ημέρα, τα οποία προστίθενται σε αυτά. Άρα περισσότερα από 20.000 τεστ σε ημερήσια βάση για να ελέγξουμε την επιδημία, να τη στοχεύσουμε καλύτερα, και ήδη γίνονται και προγραμματισμοί και αυτοματοποιημένου ελέγχου για την επικράτεια με τη βοήθεια της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Κάτι πολύ σημαντικό για αυτά τα τεστ. Βλέπετε και αυτό είναι ένα διάγραμμα από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά, που δείχνει αυτή τη χαρακτηριστική άνοδο της θετικότητας στα τεστ που κάνουμε, η οποία είναι, ξεπερνάει πλέον το 9%. Και όταν το δει αυτό κανείς σε συνάρτηση με την αυξημένη και εκθετική πορεία του ιού στη χώρα, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή κάποιος με συμπτώματα έχει μία στις 10 πιθανότητες να είναι μολυσμένος με τον ιό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ποσοστό, δείχνει μια μεγάλη επιδημία στη χώρα. Αντίστοιχη με την επιδημία της γρίπης που ζούμε κάθε χρόνο, έτσι. Αλλά για έναν πολύ πιο επικίνδυνο ιό, έναν ιό στον οποίο δεν έχουμε ανοσία, έναν ιό ο οποίος κάνει συμπτώματα πνευμονίας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ποτέ ξανά στη σύγχρονη ιστορία δεν είχαμε να έχουν τόσους νοσηλευόμενους, 1.600 παρακαλώ χτες το βράδυ, περίπου στην επικράτεια από έναν ιό ο οποίος κάνει πνευμονία. Ποτέ ξανά στη σύγχρονη ιστορία, ούτε εμείς, ούτε η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι η καμπύλη των νοσηλευόμενων που δείχνει αυτή την αύξηση που βλέπετε στο διάγραμμα, και η οποία, όπως εκτιμάει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, θα πιέσει αφόρητα το σύστημα υγείας στις επόμενες μέρες. Αυτές είναι οι νέες εισαγωγές. Έχουμε ένα μέσο όρο νέων εισαγωγών τις τελευταίες 7 ημέρες που ξεπερνάει τις 170 εισαγωγές ανά μέρα. Πολύ ψηλά. Μια εκθετική αύξηση, βλέπετε, του αριθμού εισαγωγών στα νοσοκομεία, η οποία θα πιέσει αφόρητα το σύστημα υγείας. Και αυτό το συζητήσαμε και χθες εκτεταμένα στην Επιτροπή. Και εδώ βλέπετε μια καμπύλη που έχουμε φτιάξει, η οποία δείχνει τις νέες νοσηλίες με το μπλε, με τα εξιτήρια από το νοσοκομείο με το πορτοκαλί. Και βλέπετε αυτή η καμπύλη τις τελευταίες μέρες, από τις 26 Οκτωβρίου και μετά, έχει αρχίσει να απομακρύνεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπαίνουν περισσότεροι άνθρωποι στα νοσοκομεία από όσους βγαίνουν από τα νοσοκομεία. Άλλος ένας δείκτης που δείχνει ότι θα πιεστεί αφόρητα το σύστημα υγείας. Ποιοι νοσηλεύονται? Δυστυχώς, όταν μια επιδημία έχει μεγάλη αύξηση, δεν θα νοσηλευτούν μόνο οι ηλικιωμένοι που σας έδειξα προηγουμένως, οι άνθρωποι που είναι ηλικίας άνω των 75 ή των 80. Θα νοσηλευτούν και άνθρωποι που έχουν ηλικίες 45 με 54. Βλέπετε 93 άτομα τις τελευταίες 7 μέρες, 35 με 44, 50 άτομα τις τελευταίες μέρες. Και θα υπάρξει βέβαια και νοσηλεία που θα οδηγήσει σε σοβαρές εκβάσεις, σε νοσηλεία σε μονάδα εντατικής, ακόμα και θάνατο και σε αυτές τις νεαρές ηλικίες. Κάτι που δεν το θέλουμε. Αποδεικνύεται αυτό από τα δεδομένα. Αυτή η αύξηση του αριθμού νοσηλιών οδηγεί σε αύξηση αριθμού νοσηλιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το βλέπετε καθαρά εδώ, τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα από τις 26 Οκτωβρίου και μετά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια σημαντική αύξηση των κρουσμάτων που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, 213 χτες το βράδυ στην πατρίδα μας. Αυτό οδηγεί σε μια κάλυψη 60% των ΜΕΘ, οι οποίες έχουν οριστεί για αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού στην πατρίδα. Αυτή είναι δεδομένα της επικράτειας, και αντίστοιχα φαινόμενα σε περιοχές όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Συνοδεύεται βέβαια, όπως κανείς καταλαβαίνει, από ένα σημαντικό αριθμό διασωληνωμένων. Αυτή είναι η καμπύλη των διασωληνωμένων, με 191 άτομα στην επικράτεια τις τελευταίες μέρες. Βλέπετε αυτή τη σημαντική αύξηση στους νοσηλευόμενους που απαιτούν διασωλήνωση, τους πιο βαριά από τους βαριά, οι οποίοι βέβαια φορτίζουν πάρα πολύ σημαντικά το σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική έχουμε σημαντική κατάληψη ποσοστού κλινών ΜΕΘ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για νοσηλεία ασθενών με COVID. Βλέπετε στη Θεσσαλονίκη την δραματική αύξηση των τελευταίων 10 ημερών. Πλέον 78% των κλινών ΜΕΘ COVID στη Θεσσαλονίκη είναι κατηλημένες. Και εδώ βλέπετε αυτό που σας είπα, όπως και για τις νοσηλίες, όταν έχεις μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα, θα νοσηλευτούν στις ΜΕΘ και νεότεροι άνθρωποι. Είχαμε 27 άτομα ηλικίας 55 με 64 και 18 άτομα ηλικίας 45 με 54 τις τελευταίες 7 μέρες που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Με το πράσινο είναι οι άνδρες. Για λόγους που δεν κατανοούμε ακριβώς ακόμα σαν παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες και υποθέσεις, οι άνδρες προσβάλλονται περισσότερο σοβαρά.
Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια με το δυστύχημα, θα το πω, του θανάτου, αυτή την πολύ κακή έκβαση, η οποία βλέπετε σταδιακά έχει μια αύξηση. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ένα μέσο όρο 7 ημερών γύρω στις 10. Φυσικά, αν πιεστεί το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας περισσότερο, θα αυξηθούν και οι θάνατοι περισσότερο. Χτες είχαμε μια μέρα ρεκόρ σε θανάτους και αυτό είναι, φυσικά, μας απασχολεί πάρα πολύ σαν επιστήμονες. Ακόμα και αν ο ιός τρέχει με μικρότερες ταχύτητες τους θανάτους από ό,τι στις νέες νοσηλίες, εάν πιεστεί το σύστημα υγείας, αυτό θα αλλάξει. Οι θάνατοι, όπως προείπα ήδη, αφορούν κυρίως τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, που είναι άνω της ηλικίας των 75, αλλά φυσικά όταν έχεις μεγάλη διασπορά θα έχεις και περιστατικά σε νεότερες ηλικίες. Βλέπετε εδώ 4 περιστατικά στην ηλικία των 55 με 64 και 4 περιστατικά τις τελευταίες 7 μέρες ηλικίες 45 με 54. Παρακολουθούμε και δίνουμε δεδομένα μέσω του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο οποίος κάνει μια σημαντική δουλειά στην καταγραφή της επιδημίας στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Είναι παραπάνω από το αναμενόμενο θνησιμότητα. Λέγεται το δίκτυο EuroMOMO. Αριστερά βλέπετε την εικόνα του Μαρτίου, την εβδομάδα 14 Μαρτίου-Απριλίου στην Ευρώπη, όταν η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο στέναζαν και αργότερα ακολούθησε και η Σουηδία, η οποία ακολούθησε μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης, η οποία δεν υιοθετείται αυτή τη στιγμή από τους παγκόσμιους οργανισμούς. Και δεξιά βλέπετε την εικόνα τη χθεσινή βραδινή της τελευταίας εβδομάδας από το Ευρωπαϊκό Αυτοδίκτυο, που δείχνει ότι αρχίζει να αυξάνεται η θνησιμότητα στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Μια εικόνα που θέλω να το τονίσω εδώ. Περιμένουμε να αλλάξει για όλη την Ευρώπη τις επόμενες εβδομάδες και ελπίζουμε να μην επεκταθεί πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο της παραπάνω από την αναμενόμενη θνησιμότητα, κάτι που το βλέπουμε κάθε χρόνο τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο με τη γρήπη, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν το έχουμε δει αυτή την περίοδο του έτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο, στο Βόρειο Ημισφαίριο. Θα τελειώσω με δύο λόγια για τον κόσμο. Βλέπετε, ο κόσμος ο περισσότερος είναι στο κόκκινο. Η Κίνα και η Αυστραλία, η Οκεανία που είναι με το κίτρινο, έζησαν δραματικές καταστάσεις και η Οκεανία έζησε lockdown πολλών μηνών. Στην Αφρική, όπου καταγράφεται η νόσος, βλέπετε ότι και εκεί υπάρχει μεγάλη διασπορά. Έχει διαφορετικά δημογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα η Αφρικανική Ήπειρος. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να παραδεχτούμε εδώ ότι γίνεται σημαντική υποκαταγραφή στην Αφρική και φυσικά εκεί οι άνθρωποι πεθαίνουν και από άλλες αιτίες. Θα τελειώσω με μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το European CDC, όπου στην πάνω πλευρά δείχνει τα μέτρα που μπορεί να πάρει μια κοινωνία, τα μη φαρμακευτικά μέτρα, το τονίζω, όχι τα αντιϊκά, όχι το πλάσμα, όχι τα ειδικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τον ιό, τα οποία χρησιμοποιούνται και στην πατρίδα μας ευρέως, σε αυτή τη δεύτερη φάση της επιδημίας. Μιλάει εδώ για το απαγορευτικό, το οποίο φαίνεται στην πρώτη και αριστερή κολόνα της διαφάνειας, το οποίο έχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα και το μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας σαν μέτρο, ενώ στη δεξιά άκρη αυτής της διαφάνειας βλέπετε τη χρήση μάσκας, η οποία έχει μια σημαντική βεβαιότητα και ένα σημαντικό αποτέλεσμα και ένα μεγαλύτερο εύρος στη βεβαιότητα του αποτελέσματος. Παρόλα αυτά, είναι το πιο εύκολο και μέτρο που υιοθετείται από όλες τις χώρες η χρήση της μάσκας. Θεωρείται ότι θα προλάβει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους αν γίνει σε μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού που υποφέρει αυτή τη στιγμή μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Δυστυχώς, πρέπει να πω δύο λόγια για τις ψευτοειδήσεις, τα περίφημα fake news και τους σημαντικούς κινδύνους που εγκυμονούν χιλιάδες άνθρωποι στο νοσοκομείο από παραπληροφόρηση σε μια πρόσφατη μελέτη, εκατοντάδες νεκροί. Δυστυχώς, τα ψευδή νέα οδηγούν όχι μόνο σε υιοθέτηση λάθος συμπεριφοράς και στάσης απέναντι στον ιό, αλλά δυστυχώς και σε αποδοχή πραγμάτων τα οποία είναι καθαρά ψέματα. Παραδείγματος χάρη, στην αριστερή πλευρά της διαφάνειας έλεγαν ότι η Ελβετία είχε ψεύτικο εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος δεν έδειχνε σωστά αποτελέσματα, ενώ στο μέσο, στη Νέα Υόρκη, έλεγαν ότι το εμβόλιο θα δοκιμαστεί σε μειονότητες. Κάτι φυσικά που δεν γίνεται. Και βέβαια, φοβόμαστε μήπως αυτά τα ψεύτικα νέα επηρεάσουν τη στάση του κόσμου όσον αφορά τη διασπορά της επιδημίας και την αποδοχή του εμβολίου. Σε μια πρόσφατη μελέτη, μόλις 50% σε πολλές χώρες αποδεχόταν το εμβόλιο. Ένα εμβόλιο που, εφόσον είναι αποτελεσματικό και ασφαλές, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της διασποράς αυτού του ιού, έως να φτάσουμε στο τέλος αυτής της επιδημίας, στο οποίο ελπίζουμε ότι στην επόμενη χρονιά, με την καθολική χρήση των μέτρων αλλά και του εμβολίου, θα φτάσουμε.
Δεν είναι βέβαια τίποτα σίγουρο. Θα παρακολουθούμε τον ιό αυτό. Μπορεί να γίνει ένας εποχικός ιός όπως ο ιός της γρίπης και θα είμαστε εδώ για να τον αντιμετωπίσουμε επιστημονικά με τα καλύτερα δεδομένα. Συνοπτικά θα πω ότι η Επιτροπή μας συνεδριάζει συχνά. Η ταχεία μετάδοση του ιού και η πίεση στο σύστημα υγείας τις τελευταίες ημέρες μας παρουσιάστηκε εκτεταμένα στην Επιτροπή μας εχθές. Η Επιτροπή ομόφωνα υιοθέτησε την χρήση αυτού του απαγορευτικού που είναι του περιορισμού των μετακινήσεων ως τελευταίο μέτρο αντιμετώπισης αυτής της επιδημίας. Το ξανατονίζω, αναγνωρίζουμε σαν Επιτροπή τις σημαντικές συνέπειες που έχει μια τέτοια δράση. Ελπίζουμε να είναι προσωρινό. Συστήσαμε τη συνέχιση και την ενίσχυση της επιτήρησης, την ενίσχυση του συστήματος υγείας, την οποία τη συζητούμε καθημερινά με τον Υπουργό Υγείας και το επιτελείο του. Παρουσιάσαμε τα ίδια περίπου ευρήματα με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα εσάς στην Διακομματική Επιτροπή Εκπροσώπησης της Βουλής την Δευτέρα που μας πέρασε. Συζητήσαμε φυσικά την ενίσχυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ενίσχυση της τηλεεργασίας. Δώσαμε έμφαση στη συνέχιση της εκπαίδευσης, όσο αυτό είναι δυνατό. Υιοθετήσαμε μια στρατηγική που αφορά τα δημοτικά, γιατί μετά από εκτενή συζήτηση στην Επιτροπή, γιατί σε αυτές τις ηλικίες η διασπορά και η μετάδοση του ιού είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και νομίζω ότι όταν τελειώσει αυτό το απαγορευτικό πρώτα θα επανέλθουν τα σχολεία και η εκπαιδευτική μάθηση. Δεν θέλουμε τις τεράστιες συνέπειες της απουσίας εκπαίδευσης στα παιδιά μας. Ο ιός είναι εδώ, πάλι μαζί του συνεχίζεται. Νομίζω όλοι μαζί θα συνεχίσουμε τον αγώνα με υπομονή και θα το ξεπεράσουμε. Και θα παρακαλέσω όλους να αποφύγουμε όσο δυνατόν το στίγμα και να επιλέξουμε τη σύμπνοια σε αυτή την κοινή πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνοδευόμενος στον καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα, ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο στις 6 το ξημέρωμα, 6 το πρωί, θα ισχύουν συνθήκες lockdown σε όλη την χώρα, οι οποίες θα συνεχίσουν να ισχύουν ως τις 30 Νοεμβρίου. Ήδη έχω στα χέρια μου τα έγγραφα που θα μας συνοδεύουν στις κοινωνικές μας επαφές από εδώ και πέρα και για διάστημα τουλάχιστον 3 εβδομάδων. Είναι η βεβαίωση κυκλοφορίας των εργαζομένων που θα χρειαστούν για να μετακινούνται από και προς τον χώρο εργασία τους, αλλά και αν υπάρχουν εξωτερικές δουλειές για τις δουλειές αυτές. Είναι η βεβαίωση της εξόδου από την οικία μας, αυτές οι 6 συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να βγούμε από το σπίτι μας. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί ο αριθμός που στέλναμε και την περασμένη άνοιξη μήνυμα για να μπορέσουμε να βγούμε από το σπίτι μας, χωρίς βεβαίως να χρειάζεται προς το παρόν να χρησιμοποιείται. Από το Σάββατο το πρωί, επαναλαμβάνω, θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ο αριθμός αυτός, ο οποίος όμως είναι σε εφαρμογή. Και υπάρχει και ένα ακόμα έγγραφο το οποίο αφορά την μετακίνηση των μαθητών από και προς τα σχολεία, καθώς οι αλλαγές αυτού του lockdown με το προηγούμενο είναι οι εξής. Θα παραμείνουν ανοιχτά τα ίδια καταστήματα που ήταν και στο προηγούμενο lockdown, τα καταστήματα τροφοδοσία, σούπερ μάρκετ κτλ., φαρμακεία, delivery και βεβαίως οι δομές υγείας, αυτό εννοείται. Θα παραμείνουν όμως ανοιχτές και συγκεκριμένες σχολικές δομές. Συγκεκριμένα, ανοιχτά θα παραμείνουν υπηαγωγεία, δημοτικά και τα σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων. Αντίθετα, θα παραμείνουν κλειστά τα γυμνάσια και τα λύκεια. Είναι αυτή η απόφαση. Επίσης, ακούσαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η απόφαση για το lockdown πάρθηκε ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Μάλιστα, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι πρόωρη ή αν θέλετε έγκαιρη η λήψη αυτής της απόφασης και όχι όπως σε άλλες περιοχές του πλανήτη όπου πάρθηκε μετά την επιδείνωση της κατάστασης. Ανέφερε ότι υπάρχει ταμιακό διαθέσιμο 37 εκατομμυρίων ευρώ. Στις 3 το μεσημέρι θα υπάρχει σχετική ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών για ορισμένα οικονομικά μέτρα. 3 από αυτά ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα αναφέρω εντάχει. Θα υπάρχει μία έξτρα επιδότηση για όσους βγουν σε αναστολή εργασίας για το μήνα Νοέμβριο, που δεν θα είναι στα 534 που είναι το ποσό του ΟΑΕΔ, θα είναι ένα ποσό 800 ευρώ, θα έχουμε μία αύξηση. Έχουμε δίμηνη επέκταση του επιδόματος ανεργίας για όσους τελειώνει η ημερομηνία που το λαμβάνουν και επιπλέον ένα εφόπαξ 400 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους, κάτι ανάλογο είχε δοθεί και πριν από μερικούς μήνες. Τέλος,
Ο κύριος Τσιόδρας, ο καθηγητής λοιμοξιολογίας, ο οποίος πήρε στη συνέχεια το λόγο, έδωσε μερικά επιστημονικά δεδομένα τα οποία αξίζει να αναφέρουμε εντάχει. Είπε ότι την τελευταία εβδομάδα ο μέσος όρος κρουσμάτων είναι πάνω από 1.670 κρούσματα καθημερινά. Ανέφερε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι για τους ασθενείς που νοσούν με κορονοϊό στην Ελλάδα και οι οποίοι ανήκουν στην ηλικία άνω των 75 και είναι άνδρες, το ποσοστό νοσηλείας, ανάγκης νοσηλείας, είναι 42% και το ποσοστό ανάγκης να μπουν σε ΜΕΘ είναι 9%. Αυτή τη στιγμή, στα νοσοκομεία όλης της χώρας νοσηλεύονται 1.600 άτομα με κορονοϊό, ενώ οι εισαγωγές κάθε μέρα, ένας μέσος όρος, είναι 170. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ανακοινώσεις που έγιναν πριν από ελάχιστα λεπτά από τον κύριο Τσιόδρα. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το lockdown. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της εξέλιξης. Αλλάζει δραματικά η ζωή μας για τις επόμενες τρεις εβδομάδες τουλάχιστον. Πάμε να ξεκινήσουμε την αναζήτηση των λεπτομεριών με την βοήθεια του Κώστα Μαυρίδη, τον οποίο θα συναντήσουμε στον δρόμο, καθώς Κώστα, είσαι καθοδόν για την Δεσκάτη για τις ανάγκες ρεπορτάζ. Θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είμαστε στην Εθνική Οδό, ουσιαστικά Γρεβενών Τρικάλων, με κατεύθυνση προς την Δεσκάτη. Αυτό λίγη σημασία έχει. Η σημασία είναι αυτό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόρδα. Νομίζω το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δηλαδή αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ σου, είναι πληρέστατο. Έχουν υποθεί τα πάντα. Θέλω ουσιαστικά να επαναλάβω κάποιες γραμμές που ναι, νομίζω ότι ξεχωρίζουν. Καταρχήν θέλω να πω λίγο στο παρασκήνιο σε ό,τι αφορά το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, ότι λίγο πριν καταλήξει η κυβέρνηση, ο κύριος Μόσχιαλος, η κυβέρνηση ήρθε σε επαφή με τον κύριο Μόσχιαλο και ο κύριος Μόσχιαλος ανέλαβε να ενημερώσει και τα άλλα κόμματα. Ξέρω ότι τηλεφώνησε και επικοινώνησε με τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Θάνο και τον κύριο Πολάκη, και πήρε και την δική τους έγκριση. Αυτό λέει το ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά το προηγούμενο διάστημα και το πώς κινήθηκε η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά στη δεδομένη στιγμή της κρισιμότητας της κατάστασης συμφώνησε στο οριζόντιο μέτρο της πανελλαδικής σε όλη την επικράτεια καραντίνας, το λεγόμενο κατά την αγγλική lockdown. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάμε για τρεις εβδομάδες. Πάμε για αρχή τρεις εβδομάδες. Έτσι θέλω να είμαι ξεκάθαρος, με κάθε ειλικρίνεια απέναντι στο σεβασμό που έχουμε προς τους τηλεθεατές μας. Πάμε καταρχήν για τρεις εβδομάδες. Μακάρι τα νούμερα να είναι τόσο εκπληκτικά και να έχουμε τόση μείωση περιστατικών και κυρίως σε ό,τι αφορά των περιστατικών που πηγαίνουν και σε νοσηλεία στα νοσοκομεία, γιατί η πληθώρα των περιστατικών που ανακοινώνται καθημερινά δεν καταλήγουν σε νοσοκομεία, είναι σε κατοίκον περιορισμό, ναι, και είναι και πολύ ασυμπτωματική, ιδιαίτερα σε χαμηλότερες ηλικίες των 54 ετών. Εκεί κάπου είναι ένα όριο που αρχίζει και το πράγμα γίνεται ανησυχητικό. Επίσης, όπως είπε Κώστα, και ο καθηγητής. Ακούσαμε τον κύριο Τσιόδρα να λέει ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες, άσχετα με την εφαρμογή του lockdown, δεν θα προλάβουν να γίνουν ορατά τα αποτελέσματά του, να περιμένουν τις επόμενες ημέρες ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία. Θα έφτανα εκεί. Η εκτίμηση της επιστημονικής κοινότητας είναι ότι η ηλικία που προσβάλλεται φαίνεται να ανεβαίνει, να αλλάζει λιγάκι ηλικιακή κατηγορία, και το 54 που ήταν ένα όριο που αρχίζει να μας ανησυχεί, να πηγαίνει ακόμα πιο πάνω. Έτσι. Να πηγαίνει μέχρι 65 και ακόμα περισσότερο. Εκεί τα πράγματα γίνονται ανησυχητικά, γιατί υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα λόγω της ηλικίας. Πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν και άλλα προβλήματα υγείας. Και βεβαίως μια υποσημείωση, φαίνεται ότι για κάποιο λόγο ο ιός προτιμά τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Ακούσαμε τον κύριο Σιόδρα να λέει ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί ακόμα αυτή η εξέλιξη. Δεν το έχει βρει ακόμη η επιστημονική κοινότητα. Αυτό σε σχέση με το ιατρικό κομμάτι. Ναι. Τα νούμερα που εξήγησε ο κύριος Τσόρδας, νομίζω ότι εγώ δεν έχω καμία
καμία επιστημονική γνώμη για να τα σχολιάσω. Μένω στο στατιστικό νούμερο ότι έχουμε εκθετική αύξηση. Το τελευταίο διάστημα τα ποσοστά είναι μεγάλα. Κυρίως φοβόμαστε και νομίζω ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος που έφτασε η κυβέρνηση να μπει σε αυτή τη διαδικασία της οριζόντιας των οριζόντιων μέτρων. Είναι οι εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας και κατ' επέκταση και οι θάνατοι. Χθες είχαμε ρεκόρ θανάτων, 18 ήταν οι συνάδελφοί μας που έχασαν τη ζωή τους. Κώστα, επίσης είναι στοιχείο και η απουσία κλινών ΜΕΘ, δηλαδή οι περιορισμένες δυνατότητες του συστήματος υγείας. Για παράδειγμα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Σιόδρας ότι 4 στις 5 κλίνες ΜΕΘ Θεσσαλονίκης είναι κατηλημένες ήδη λόγω κορονοϊού. Παρακαλώ. Η Θεσσαλονίκη και η Αττική είναι οι πιο επιβαρημένες περιοχές της χώρας και άλλωστε αυτές νομίζω συμπαρασύρουν και ολόκληρη την επικράτεια. Σωστό. Εδώ μπορεί καλής να υπογραμμίσει μια αδικία της ελληνικής περιφέρειας έναντι του κέντρου. Φαίνεται ότι αδικείται η ελληνική περιφέρεια. Τα νούμερα, ας πω και την πικρία που θα έλεγε ο Κοζανίδης ή ο Καστοριανός ή και ο Γρεβενιώτης ή και ο Φλωρινιώτης ακόμη, ότι ήμασταν καλοί μαθητές στο προηγούμενο διάστημα. Δείξαμε και μια πτώση στους αριθμούς. Χθες για πρώτη φορά η Καστοριά δεν είχε κανένα κρούσμα. Φαινόταν ότι κάτι πήγαινε καλά. Τα οριζόντια μέτρα μας παίρνουν μπάλα και μας τσουβαλιάζουν όλους, καθώς το σύστημα υγείας κυρίως κρίνεται, Κώστα, από τις μεγάλες πόλεις. Κάτι ακόμα πρωτού σε αποδεσμεύσω. Αυτό που καταγράφουν οι δημοσιογράφοι του ΦΛΑΣ και μας το λένε και πολίτες είναι ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια περαιτέρω αύξηση των ελέγχων στους δρόμους. Επειδή είσαι συνέχεια στους δρόμους, το παρατηρείς αυτό. Σωστό, πολύ σωστό. Πράγματι έτσι είναι. Υπερβολική, θα έλεγα, έτσι, η προσπάθεια της ΕΛΑΣ, κυρίως της αστυνομίας, να ελέγχει τους πολίτες. Έχουμε και πρόστιμα, αλλά εγώ θα έλεγα δεν στέκομαι στα διοικητικά πρόστιμα. Στέκομαι στο ότι έχω δει πολλούς αστυνομικούς και πεζούς αλλά και με περιπολικό να σταματούν και να ελέγχουν τους πολίτες συστήνοντας να βάλουν τη μάσκα. Είτε να τη φορέσουν σωστά, αν δεν τη φορούν, είτε να τη βάλουν σωστά γιατί κάποιοι έχουν τη μύτη έξω ή ενδεχομένως την έχουν στο σαγόνι. Αυτό είναι ένα θέμα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός που προσπαθεί να συνετίσει τους πολίτες. Όλο ένα και λιγότερο είναι οι αρνητές της μάσκας. Μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας, στην καθημερινότητα, η χρήση μάσκας. Να μείνω λίγο για να κλείσω στα ζητήματα που έχουν σχέση με την οικονομία. Φαίνεται ο Πρωθυπουργός, για τουλάχιστον η κυβέρνηση θα έλεγα, για έναν μήνα το 534 το κάνει 800 ευρώ. Έτσι. Για όσους έχουν αναστολή τον μήνα Νοέμβριο. Για πρώτη φορά μπαίνει το 400 ευρώ επίδομα στους μακροχρόνιους ανέργους. Κώστα, δηλαδή είχε ξαναγίνει πριν από λίγους μήνες αντίστοιχο για 400 ευρώ. Αυτό που μακροχρόνιους ανέργους για πάνω από ενός έτους. Έτσι, που δεν έχουν επίδομα. Ανεργία. Που δεν έχουν επίδομα. Και νομίζω ότι είμαστε πια στην εκκίνηση μιας ανηφορικής πορείας, μιας δύσκολης πορείας. Καταλαβαίνω όλους τη δυσκολία την οικονομική, τη δυσκολία την ψυχολογική και αυτό παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Αναγκάζεται ο πολίτης να κλειστεί. Έτσι. Τώρα με τα SMS και μια βόλτα μια ώρα τη μέρα, αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση είναι μπροστά μας τα δύσκολα. Κώστα, σε 2 ώρες από τώρα θα τα ξαναπούμε την φορά αυτή από την Δεσκάτη, μια περιοχή χωρίς πρόβλημα κορονοϊού προς το παρόν μεγάλο, αλλά η οποία μπαίνει και αυτήν όπως και η υπόλοιπη χώρα στο lockdown σε πολύ λίγες, σε 24 ώρα. Προς το παρόν ευχαριστούμε θερμά, Κώστα. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο. Θα τα πούμε με τον Κώστα σε πολύ λίγο. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα συνομιλήσουμε με την Κατερίνα Μαρκοπούλου και με τον Γιάννη Νεβεσκιώτη για τις υπόλοιπες ειδήσεις που προκύπτουν από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσιόδρα. Θα μας διευκρινίσουν και το ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, ποια θα κλείσουν και πώς θα λειτουργήσει η αγορά, με τι τρόπους. Επειδή το ρωτούν οι τηλεθεατές, να διευκρινίσουμε βάσει των δηλώσεων του Πρωθυπουργού το ποια σχολικές δομές κλείνουν και ποιες συνεχίζουν να λειτουργούν από την Δευτέρα πλέον που θα είναι εφαρμοσμένα τα μέτρα αυτά. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η επιστημονική κοινότητα πρότεινε και τελικά υιοθετήθηκε αυτό να παραμείνουν κλειστά γυμνάσια και λύκεια. Τα γυμνάσια και τα λύκεια θα παραμείνουν κλειστά σε όλη την χώρα. Τηλεεκπαίδευση θα ισχύει εκεί όπως επίσης και στις πανεπιστημιακές δομές. Ανοιχτά θα παραμείνουν δημοτικά και τα νηπιαγωγεία.
η απόφαση που πάρθηκε είναι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία να λειτουργήσουν, να συνεχίσουν να λειτουργούν. Το ίδιο θα συμβεί και με τα σχολεία ειδικής αγωγής βάσει της ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, τον οποίο ακούσαμε πριν από ελάχιστα λεπτά. Επαναλαμβάνουμε την απόφαση που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Από το Σάββατο στις 6 το πρωί μπαίνει σε δεύτερο lockdown όλη η χώρα. Είναι καθολικά οριζόντια μέτρα τα οποία θα ισχύσουν για όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Θα διαρκέσουν ως τις 30 Νοεμβρίου, 3 εβδομάδες σε πρώτη φάση. Θα γίνει βεβαίως επαναξιολόγηση εφόσον χρειαστεί. Κάτι το οποίο προκαλεί έντονα ερωτήματα είναι το πόσο γρήγορα αναγκάστηκε η κυβέρνηση να αλλάξει τις αποφάσεις της και να εφαρμόσει νέα μέτρα. Πριν από μόλις 2 ημέρες μπήκαν σε εφαρμογή τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί και τα οποία θα είχαν διάρκεια ενός μήνα. Μετά από 2 ημέρες αναγκάστηκε η κυβέρνηση να αλλάξει εκείνη την απόφαση, να προχωρήσει στην επιβολή σκληρότερων μέτρων. Η αιτιολογία που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό είναι ότι είναι εκθετική η αύξηση κρουσμάτων, εκθετική η εξάπλωση του ιού και αυτή η εξέλιξη αναγκάζει την κυβέρνηση να πάρει την απόφαση αυτή. Επιπλέον, ακούσαμε τον κύριο Τσιόδρα να αναφέρει ότι η πρόταση για το lockdown ήρθε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ομόφωνα, ότι είναι δηλαδή ομόφωνη η πρόταση για να επιβληθεί αυτή η διαδικασία του lockdown. Υπενθυμίζω εντάχει ότι από το Σάββατο μπαίνει σε διαδικασία lockdown η χώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα που δεν ανήκουν στην τροφοδοσία, στην αλυσίδα τροφοδοσίας. Σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να βγουν από το σπίτι μόνο για συγκεκριμένους λόγους. Τους γνωρίζουμε από την περιπέτεια που ζήσαμε πριν από κάποιους μήνες. Θα είναι ολιγόλεπτη η έξοδος από τις οικίες μας και θα πρέπει να στείλουμε το σχετικό SMS που έχουμε μάθει και το θυμίσουμε συνέχεια του δελτίου το πώς ακριβώς στέλνετε αυτό το SMS ή να γράφουμε χειρόγραφα την φόρμα, να συμπληρώνουμε τη φόρμα που θα έχουμε στην κατοχή μας. Πάμε στην Κατερίνα Μαρκοπούλου για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτή του lockdown. Κατερίνα, καλησπέρα. Αλλάζει άρδινη η ζωή μας από το Σάββατο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αλλάζει πραγματικά η ζωή μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού και του δημοξιολόγου του κ. Τσιόδρα. Με ερωτήσεις των δημοσιογράφων διαδικτυακά, σημαντικά τα ζητήματα που τίθενται. Να μείνω λίγο, Βαγγέλη, στις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, γιατί είχε στο αναλυτικό ρεπορτάζ προηγουμένως για όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί τα δημοτικά σχολεία και όχι τα γυμνάσια και τα λύκεια. Απάντησε ο κ. Τσιόδρας σε αυτό το ερώτημα. Τα παιδιά μικρής ηλικίας δεν είναι φορείς του ιού και δύσκολα μεταδίδουν. Άλλωστε έφτιαξε και ένα σχετικό πίνακα, ένα σχεδιάγραμμα με όλες τις ηλικίες και ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στον ιό. Επίσης, σημείωσε ότι αν δούμε και υπάρχουν κρούσματα, γιατί είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, θα δούμε εκ νέου αν θα συνεχιστεί η λειτουργία των δημοτικών σχολείων. Με μάσκα τόνισε και με όλα τα μέτρα ασφαλείας θα πηγαίνουν μαθητές στο σχολείο. Ναι. Πρόσθεσε ακόμη ότι γυμνάσια και λύκεια κλείνουν, γιατί οι νέοι άνω των 12 ετών είναι φορείς του ιού, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν οι ίδιοι, αλλά να μεταφέρουν και τον ιό και λόγω της ζωηρότητας της ηλικίας είναι πιο επικίνδυνο. Τώρα, εάν θέλεις να κάνουμε μία αναφορά στα σημαντικότερα σημεία, αυτά που χρήζουν προσοχής, 3 τα μέτρα που ανακοίνωσε και αφορά την ενίσχυση ομάδων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 800 ευρώ οι εργαζόμενοι που θα είναι σε αναστολή το Νοέμβριο. Θα πάρουν τα χρήματα αρχές Δεκεμβρίου. Επεκτείνεται κατά 2 μήνες το επίδομα ανεργίας, όσοι έπαιρναν ταμείο ανεργίας, άλλους 2 μήνες μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Και επίσης ένα επίδομα εφάπαξ θα πάρουν και οι μακροχρόνια άνεργοι. Δεν διευκρίνησε όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι θα γίνει με τα πανεπιστήμια. Εντάξει, αυτή τη στιγμή τα περισσότερα πανεπιστήμια λειτουργούν
με τηλεεκπαίδευση, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν αυτό το διάστημα των ένα μήνα. Πιθανά να υπάρξει ερώτηση και τεκμηρίωση τι ακριβώς. Κατερίνα, φαντάζομαι, καθώς στα γυμνάσια και στα λύκια θα έχουμε διακοπή λειτουργίας, αντίστοιχο θα ισχύσει, χρειάζεται διευκρίνηση, αλλά αντίστοιχο θα ισχύσει μάλλον και στα πανεπιστήμια, τηλεδιάσκεψη δηλαδή, τηλεεκπαίδευση. Δεν καθόλου πανεπιστήμια και η ΕΚ τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έγινε καμία αναφορά τίποτα. Πιθανά να ισχύει το προηγούμενο με τηλεδιασκέψη, θα το δούμε και θα το διευκρινίσουμε. Βεβαίως. 6 ώρα πιθανά να δώσει τις λεπτομέρειες ο Νίκος Χαρβαλιάς, όπως επίσης θα δώσει και κάποιες διευκρινίσεις, τι περαιτέρω θα χρειαστεί και τι ακριβώς θα γίνει, όσον αφορά και τις μετακινήσεις από νομό σε νομό, πώς θα γίνονται αυτές οι μετακινήσεις, τι χαρτί πρέπει να έχει αυτός που θα χρειαστεί να μετακινηθεί, είναι όλα λεπτομέρειες που θα τα διευκρινίσουμε μέχρι το απόγευμα. Κατερίνα, δεν το αναφέραμε γιατί είναι εύκολος νοούμενο ότι απαγορεύονται και οι μετακινήσεις πλέον όχι από νομό σε νομό, ακόμα και από πόλη σε πόλη, γιατί οι δυνατότητες μετακινήσεων εκτός οικίας είναι πολύ περιορισμένες και ολιγόλεπτες εκτός από λόγους εργασίας. Έτσι ακριβώς, αλλά δεν ξέρουμε μήπως χρειαστεί για κάποιους άλλους λόγους, λόγους υγείας. Σωστό. Ή κάποιος άλλος έχει ηλικιωμένο άτομο σε άλλη πόλη, τι θα γίνει, είναι και αυτά διευκρινήσεις που θα δοθούν. Επίσης να πούμε ότι ανοιχτά σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, δομές υγείας, delivery, take away. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα πρατήρια καυσίμων, διευκρίνηση που θα τη δώσει το απόγευμα ο κύριος Χαρδαλιάς. Ναι. Δεν αναφέρθηκε. Αναφέρω μόνο αυτά που σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιθανά να είναι εξειδίκευση κάποιων εργασιακών χώρων που θα λειτουργήσουν. Και εκείνο που τέθηκε επίμονα είναι γιατί τώρα το lockdown και όχι την προηγούμενη εβδομάδα ή την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι παίρνουμε τα μέτρα τώρα γιατί είχαμε μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, κάτι που ενίσχυσε και ο λοιμοξιολόγος ο κύριος Τσιόδρας, επικεφαλής της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Και για έναν ακόμη λόγο, να τελειώσουμε τώρα όσο γίνεται νωρίτερα προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά τα Χριστούγεννα και ο κόσμος να βγει να ψωνίσει και να δώσουμε μια άλλη χαρούμενη νότα σε όλα αυτά που ζούμε. Ακριβώς. Ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι η Επιτροπή συνεδριάζει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Το τελευταίο διάστημα χρειάστηκε να συνεδριάσει και 2 φορές την ημέρα, καθώς αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα, υπάρχουν νέα δεδομένα. Έτσι λοιπόν αποφασίζουν τι πρόκειται να γίνει. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν την Κατερίνα Μαρκοπούλου που μας διευκρίνησε ορισμένα κομμάτια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού αλλά και των διευκρινήσεων που δόθηκαν από ερωτήσεις δημοσιογράφων καθώς είναι σε εξέλιξη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσιόδρα για τις λεπτομέρειες αυτού του lockdown. Να υπενθυμίσω. Πάμε και πάλι στην Κατερίνα. Κατερίνα, παρακαλώ. Ναι, Βαγγέλη, να πω ότι παίρνουν συνεχώς τηλέφωνα και ρωτάνε. Να πούμε ότι οι διευκρινήσεις θα δοθούν στη συνέχεια, γιατί και εμείς αυτά γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Ό,τι ακούμε στο ακουστικό έχω κατευθείαν εικόνα από τη συνέντευξη τύπου τι γίνεται. Ωραία, ωραία. Θα ξαναπούμε, Κατερίνα, σε πολύ λίγη ώρα στο δελτίο ειδήσεων των 2.30 για να δώσουμε τις λεπτομέρειες και τις διευκρινήσεις που θα χρειαστεί και να απαντήσουμε σε ερωτήματα τηλεθεατών. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Κάτι ακόμη. Ο κύριος Τσιόδρος τόνισε ότι για πρώτη φορά έχουμε 1.600 άτομα που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με πνευμονολογικά θέματα, κάτι που δεν συνέβη ποτέ σε καμιά χώρα μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Και επιπλέον είπε ότι, Κατερίνα, ευχαριστώ θερμά, είπε επιπλέον ότι η αύξηση του αριθμού νεκρών για αυτή την περίοδο επίσης είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την γρίπη που ταλαιπωρούσε κομμάτι του πληθυσμού αλλά ποτέ δεν είχε ξεκινήσει τόσο νωρίς να προκαλεί θνησιμότητα. Τώρα να διευκρινίσουμε για να βάζουμε σιγά σιγά στην κουβέντα μας και πάλι την διαδικασία των SMS και των ειδοποιητηρίων εξόδου από τις οικίες ότι οι λόγοι της εξόδου από το σπίτι μας ήταν η μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη σε γιατρό, η μετάβαση για αγορές, για ψώνια, για προϊόντα
προϊόντα πρώτης ανάγκης, η μετάβαση τραπεζικό ίδρυμα εφόσον δεν μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο η διαδικασία αυτή, η κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που είναι σε ανάγκη ή για την συνοδεία μαθητών στα και από τα σχολεία, η μετάβαση κάποια τελετή τύπου κηδεία αλλά με εξαιρετικά αυστηρές συνθήκες. Υπενθυμίζεται ότι στις περιοχές που είναι στο κόκκινο επιτρέπονται το πολύ 9 άτομα στις τελετές αυτές και η σύντομη μετακίνηση για άσκηση κατηγορία 6 που χρησιμοποιούσε πολύ πολίτες καθημερινά και η οποία θα είναι, αυτές οι 6 λοιπόν συνθήκες θα επιτρέπουν από το Σάββατο την έξοδο από την οικία και κυρίως το δικαίωμα των εργαζομένων να βγουν από το σπίτι για να πάνε στον χώρο εργασίας τους. Δίνουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μαζί μου είναι ο Γιάννης Νεβεσιώτης. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ευνηδιάστηκε ιδιαίτερα ο κόσμος, διότι εδώ και ένα 24ωρο τουλάχιστον γνωρίζαμε μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια του τι μέλη γενέστε. Κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις οι οποίες άλλαξαν αυτό το οποίο ξέραμε μέχρι χθες είναι ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον επισήμως αρχικά το lockdown για 3 εβδομάδες και όχι για έναν ολόκληρο μήνα. Βέβαια, πολλοί λοιμοξιολόγοι και πολλοί ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και έχουν πει ότι η εκθετική αύξηση δεν μπορεί να μειωθεί μέσα σε 3 εβδομάδες. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό το να έχουμε μία περαιτέρω διεύρυνση του lockdown, κάτι το οποίο βέβαια αποτελεί κόκκινο πανί, κόκκινη γραμμή για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι πραγματικά πριν από λίγο συνομιλούσαμε με έναν εδώ επιχειρηματία του κέντρου, ο οποίος μας έλεγε ότι ισχύει, το πονάει, δόντι κόβει κεφάλι. Τα μέτρα στην Κοζάνη φαίνεται ότι είχαν αποδώσει, οπότε περίμεναν κάτι καλύτερο. Περίμεναν οι επιχειρηματίες της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής ότι τα μέτρα θα αφορούν στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στις περιοχές οι οποίες έχουν ένα ευαρημένο φορτίο. Ναι, Γιάννη, Βαγγέλη. Βλέπουμε πίσω σου κίνηση, βεβαίως βροχερό το σκηνικό, μουντό ο καιρό ανάλογο τη σημερινή ανακοίνωση. Βλέπω κίνηση πίσω σου και τις τελευταίες ώρες η αλήθεια είναι από την γνωστοποίηση του lockdown και μετά, το ξέραμε εδώ και μερικές ώρες ότι θα γίνει αυτό, ο κόσμος τρέχει να προλάβει δουλειές εν ώψη του Σαββάτου. Έτσι, βλέπω κίνηση πίσω σου. Ακριβώς. Υπάρχει μια εγρήγορση και στο καταναλωτικό κοινό. Υπάρχει και ένα προβληματισμό στου επιχειρηματίε οι οποίοι δεν ξέρουν πώς θα κινηθούν τώρα με τον ανεφοδιασμό. Ξέρουμε ότι τα καταστήματα που ήταν το προηγούμενο lockdown ανοιχτά θα είναι και τώρα. Τα takeaway θα είναι κανονικά ανοιχτά. Ωστόσο, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Έχω εδώ δίπλα μου, Βαγγέλη, τον έναν εκ των τριών συνδιοικητών του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Μιχαηλίδη. Ο οποίος μπορεί να μας πει δύο λόγια για το πώς υποδέχεται και ο Δήμος αυτή την εξέλιξη. Κύριε Μιχαηλίδη, πώς υποδέχεται ο Δήμος αυτή την εξέλιξη, δεδομένου ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο θετικό νέο? Δεν είναι πώς υποδέχεται ο Δήμος. Αυτό που είναι βέβαιο είναι το πώς το υποδέχονται και ο κόσμος της Κοζάνης, διότι βίωσε ένα lockdown και πράγματι είναι τα πράγματα δύσκολα. Για να βελτιώσουμε το πλάνο, αν γίνεται. Ωραία, ωραία. Κύριε Μιχαηλίδη, παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι, θέλω να πω ότι πράγματι ο κόσμος έχει υποστεί ένα σοκ και ανησυχεί ιδιαίτερα δε ο επιχειρηματικός κόσμος, ο οποίος έχει πληγεί. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως οφείλουμε να ακούσουμε τους ειδικούς, διότι αυτή η πανδημία πραγματικά, εγώ θέλω να σας πω την περιπέτεια που έχω περάσει και μόνο η αίσθηση ότι μπορεί να ασθενείς σου δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Συνεπώς χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται να ακούσουμε τους ειδικούς και βέβαια να βρεθεί λύση για τα καταστήματα τα οποία, για τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και νομίζω ότι θέλει μια ιδιαίτερη προσέγγιση στο πώς θα αντιμετωπίσουν και αυτή την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιάννη, βλέπουμε λοιπόν εικόνα από το κέντρο της πόλης. Θα δούμε και πάλι τον Γιάννη Νεβεσκιώτη. Βλέπουμε λοιπόν εικόνα από την κεντρική πλατεία, την πανέμορφη κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Οι πολίτες από χθες ήξεραν, Γιάννη, ότι θα μπούμε σε διαδικασία lockdown και τρέχουν για να προλάβουν τις δουλειές, καθώς το Σάββατο ένα μέρος του εμπορικού κόσμου θα βάλει λουκέτο για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, Γιάννη. 3 εβδομάδες, Βαγγέλη, όπως λέγαμε πριν, είναι το πολύ αισιόδοξο σενάριο. Έτσι. Οι λοιμοξιολόγοι λένε ότι χρειάζεται πραγματικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να πέσει
ο δείκτης R και για να μειωθούν τα κρούσματα. Mm. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα σενάρια. Τώρα, υπήρξαν σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην εξαγγελία του, στο διάγγελμά του, υπήρξαν κάποια μέτρα στήριξης τα οποία μέχρι στιγμής σχολιάστηκαν εδώ από τους επιχειρηματίες, από τους ανθρώπους της καθημερινότητας ως πλήρως ανεπαρκή. Έχουμε μία αύξηση, όπως είπατε και πριν, στα 800 ευρώ. Τα 534 ευρώ της αναστολής γίνονται 800. Έχουμε και για μία ακόμη φορά την επιδότηση των ανέργων, όχι μόνο των μακροχρόνιων, αν καταλάβουμε καλά, αλλά όσων δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Αυτοί των οποίων το επίδομα έληξε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, λίγη τώρα δηλαδή, θα επεκταθεί το επίδομά τους για δύο μήνες, θα εισπράξουν μάλλον το ποσό εφάπαξ. Θα γίνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των μέτρων στήριξης από τον Υπουργό Οικονομικών τις αμέσως επόμενες ώρες. Ωστόσο, η αίσθηση που έχουν όλοι οι καταστηματάρχες, ειδικότερα της εστίασης αλλά και γενικότερα του λιανεμπορίου που θα μείνουν κλειστά, είναι ότι αδικούνται κατάφορα. Είναι αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, Βαγγέλη, ότι η περιοχή μας τέθηκε σε lockdown πολύ πιο πριν. Ήδη είδαμε τα κρούσματα να μειώνονται. Και σε αντίθεση, Γιάννη, με άλλα lockdown, η αγορά μας έμεινε κλειστή για 7-8 ημέρες προτού επανέλθει σε μια ομαλότητα, τέλος πάντων. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, εφόσον όλα δείχνουν ότι πηγαίνουν σχετικά καλά στην συγκεκριμένη περιοχή, και αφού και ο κύριος Πέτσας την ίδια ημέρα, χθες, είχε πει σε πρωινή εκπομπή ότι το lockdown ήταν κάτι το οποίο απήχε από το σχεδιασμό της κυβέρνησης, δεν μπορεί ο κόσμος ακόμη να συνειδητοποιήσει και να δεχθεί αυτή την απόφαση, η οποία θα στοιχήσει όχι μόνο σε αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς. Πολλοί επιχειρηματίες λένε ότι δεν θα καταφέρουν να ξαναανοίξουν. Μάλιστα. Όσο τραγικό και να ακούγεται. Και όμως δεν απέχει την πραγματικότητα καθόλου. Γιάννη, ευχαριστούμε θερμά για τις όμορφες εικόνες και το ρεπορτάζ από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Αυτό που είπε λοιπόν ο Γιάννης, υπενθυμίζω ότι μας το είχε πει και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Καβαθάς, είχε αναφέρει με το προηγούμενο καθεστώς των κλειστών καταστημάτων εστίασης ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις θα δυσκολευτεί πολύ να ανοίξει μόλις τελειώσει αυτός ο μήνας. Πλέον με το μέτρο αυτό να επεκτείνεται στο σύνολο της αγοράς, του εμπορίου, καταλαβαίνει κανείς το εφιαλτικό σενάριο να έχουμε ανάλογο ποσοστό λουκέτων σε επιχειρήσεις εμπορίου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση και αναμένουμε με αγωνία πολύ περισσότεροι επιχειρηματίες από εμάς τις σημερινές ανακοινώσεις του κυρίου Σταϊκούρα στις 3. Θα τις προβάλλουμε ζωντανά από το δελτίο ειδήσεων του μεσημεριού. Στο σημείο αυτό εμείς θα τα διακόψουμε, θα τα ξαναπούμε στις 2.30 το μεσημέρι με όλη την δισιογραφία και με τις λεπτομέρειες αυτού του lockdown. Ευχαριστούμε θερμά την Βίκη Γεροντίου, την σκηνοθεσία του δελτίου αυτού. Καλή συνέχεια σε όλους.